τιμάμε και με αυτόν τον τρόπο τους νεολαίους αγωνιστές της ΕΠΟΝ, τα ατρόμητα ετόπουλα που δεν δίστασαν να μπουν στον αγώνα, γι' αυτό που σε κάποιους εκείνα τα χρόνια έμοιαζε παράτομο και αδύναμο, θα λέγαμε. Αυτή η ιστορική πυρή είναι πηγή έμπνευσης για τα χιλιάδες μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ, διαπαιδαγωγή, μας δίνει δύναμη και για τη συνέχεια, για τις σημερινές μάχες που δίνουμε, κόντρα σε όλες τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε η νεολαία του ΚΚΕ, που υπήρξε η ψυχή, υπήρξε ο καθοδηγητής και ο κύριος ομοδότης αυτού του μεγάλου αγώνα, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Είμαστε περήφανοι γιατί η ΚΝΕ είναι συνεχιστής της ηρωικής ΟΚΝΕ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και το γιγάντωμα της ΕΠΟΝ. Είμαστε περήφανοι γιατί ό,τι κατέκτησε ο λαός μας τα κέρδισε με σκληρούς αγώνες και με συμπόρευση με το ΚΚΕ εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Το ΚΚΕ έδωσε συνολικά στους λαϊκούς αγώνες και συγκεκριμένα την περίοδο εκείνη χιλιάδες από τα καλύτερα παιδιά του, δημιούργησε πρότυπα στάσεις ζωής, καλλιέργησε στην πράξη το μαζικό ηρωισμό. Η ιστορία του κόμματός μας, της τάξης μας, είναι γραμμένη με εμάς, πιθαμή προς πιθαμή σε όλη την Ελλάδα. Με σεβασμό υποκλινόμαστε σε όσους και όσες αγωνίστηκαν για τα λαϊκά συμφέροντα σε όλες τις συνθήκες, σε όλους όσοι κράτησαν ηρωική στάση με το όπλο ή με το φωνή και την προκήρυξη, πήραν μέρος στις διαδηλώσεις, στις απεργίες, στα σαμποτάζ, διώχθηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν, έμειναν αλήγιστοι και μας δείξαν ένα περήφανο ηρωικό τρόπο ζωής σε αυτούς που ανέδειξαν τη μορφή του αφοσιωμένου, του αταλάντευτου αγωνιστή, που είναι χαρακτηριστικά ένας επαναστάτη. Είναι πηγή έμπνευσης και γνώσης, ιδιαίτερα για εμάς τους νεότερους, και πηγή πολύτιμων συμπερασμάτων για την οργάνωση της λαϊκής και της νεανικής αντιπίθεσης σήμερα, που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο αναγκαία και πιο επιτακτική. Έτσι μπαίνουμε όλοι μας πιο αποφασιστικά στη μάχη για να δυναμώσουμε τη συλλογική δράση, την οργάνωση, την πάλη για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα, γιατί θέλουμε μια καλύτερη, μια πιο όμορφη, πιο δίκαιη ζωή, γιατί το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι ο κόσμος της εκμετάλλευσης, των κρίσεων, της ανεργίας, των υπεραλιστικών πολέμων ή των τεμπών. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα ιδανικά που απορρέουν από την κοσμοθεωρία μας, τον μαρξισμό-λενινισμό, με τις αξίες που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου, με τις ιδέες που είναι ανίκητες γιατί είναι αληθινές, σε πείσμα των καιρών και των μύθων που στόχο έχουν να συμβιβαστεί η νέα γενιά, με την ιστορικά ξεπερασμένη καπιταλιστική βαρβαρότητα. Στη μάχη για να συναντηθούμε με χιλιάδες νέους και νέες, να συναντηθούν οι χιλιάδες νέοι και νέες με την πρόταση του ΚΚΕ για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της κοινωνίας της πραγματικής ελευθερίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Την πρόταση δηλαδή αγώνα και δράσης για το δρόμο που πρέπει να πυκνώσουν σήμερα για να χτίσουμε αυτή την προοπτική. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πριν από 81 χρόνια, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, στις 23 του Φλεβάρι του 1943 ιδρύθηκε η θρηλυκή ΕΠΟΝ. Η θρηλυκή αυτή οργάνωση του ΕΑΜ που τροφοδότησε με εκατοντάδες χιλιάδες νέους στον αγώνα ενάντια στους ναζί και φασίστες κατακτητές, αλλά και τους ντόπιους συνεργάτες τους, που γαλούχισε χιλιάδες μαχητές του ΕΛΑΣ και έπειτα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, δίνοντας ξανά με το όπλο στο χέρι τον αγώνα για μια νέα Ελλάδα κόντρα στην αστική τάξη της χώρας μας και τους συμμάχους της, τη Μεγάλη Βρετανία αρχικά και τη ΣΥΠΑ στη συνέχεια. Νέοι και νέες που μπήκαν στον αγώνα και πρόσφεραν με κάθε τρόπο, πότε με το χωνί, με τις προκηρύξεις, με τον παράνομο τύπο, πότε με το όπλο στο χέρι. Πρώτη στη μάχη για την επιβίωση του λαού, πρώτη στη μόρφωση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ενάντια σε όλα τα πρότυπα του συμβιβασμού που καλλιεργούσαν και τότε στην νεολαία. Η ΕΠΟΝ έδρασε τόσο μαζικά γιατί οι νεανικές διαθέσεις αντίστασης και πειθαρχίας δέχτηκαν την επίδραση των ιδανικών της ελευθεριάς, της εναντίωσης στους εμπεριαλιστικούς πολέμους και του συστήματος που τους γεννά, της πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας χωρίς εκμεταλλευτές, ντόπιους και ξένους αφέντες. Γιατί δέχτηκαν με την υπεράσπιση του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους, γιατί συνειδητά οι νέοι βάδισαν μαζί με τον εργαζόμενο λαό και τον μαχόμενο λαό. Αυτό ήταν που έδωσε δύναμη στα ταλαιπωρημένα από την πείνα και τα βάσανα της κατοχής κορμιά των νέων, έτσι ώστε να φλογίζεται η ψυχή τους από απεριόριστη δύναμη και ορμή. Ψυχή αυτού του αγώνα ήταν οι κομμουνιστές που είχαν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αγώνων της εργατικής τάξης και της νεολαίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στην περίοδο της κατοχής, το ΚΚΕ, βαριά χτυπημένο από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, κατέβαλε ηρωικές προσπάθειες για να ανασυγκροτηθεί και να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Η ανασυγκρότηση του κόμματος στις συνθήκες της τριπλής κατοχής, γερμανικής, ιταλικής και βουλγάρικης, αποτελεί ένα από τους άθλους του κόμματος στη μακρόχρονη ιστορία του. Στηρίχτηκε σε ένα αποφασισμένο πυρήνα μελών και στελεχών, αρκετοί εκ των οποίων απέδρασαν από τόπους εξορίας,
για να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, κομμουνιστές και κομμουνίστρες που είχαν περάσει τη δικτατορία του Μεταξά με ψηλά τα κεφάλι, είτε ως φυλακισμένοι και εξόριστοι, είτε στην παρανομία. Έτσι κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν στο μαζικό πολιτικό και ένοπλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα με την ίδρυση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της εργατικής αλληλεγγύης και όλων των θεσμών στην ελεύθερη Ελλάδα και έτσι να αναδειχθεί και σε ηγετική πολιτική δύναμη και μοδότηση του αγώνα. Το 1943 ήταν που η συντριβή του άξονα άρχισε να γίνεται ελπίδα για τις λαϊκές μάζες. Η μεγαλειώδης νίκη του κόκκινου στρατού επί του Γερμανικού στις 2 Φλεβάρι και μετά από μάχες 2,5 μηνών στο Στάλιγκραντ, συνολικά η υπεροχή του σοσιαλισμού, ήταν αυτή που άλλαξε ριζικά και τους σχετισμούς στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη στροφή που σημειώθηκε στην πορεία του πολέμου ακολούθησε η απελευθέρωση της Σοβιετικής Ένωσης το 1944, που ο στρατός της καταδίωξε το γερμανικό στρατό και που έφτασε μέχρι και στην καρδιά του ναζιστικού, κτίνους και κάρφωσε την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στο Ράιχσταγκ. Γεγονότα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να δυναμώσουν και τα απελευθερωτικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν γεννήθηκε και η ΕΠΟΝ, σε αυτές τις συνθήκες αντίχησαν και τα γνωστά χωνιά της ΕΠΟΝ, που όταν νύχτανε και κάτω από τη μύτη των κατακτητών, ενημέρωναν για τις αντιπιθέσεις του κόκκινου στρατού και καλούσαν στον αγώνα για τη λευτεριά. Όπως περιγράφηκε ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής, ένας από τους κορυφαίους κομμουνιστές λογοτέχνες και αγωνιστές της αμυντικής αντίστασης στο βιβλίο «Τα παιδιά της Αθήνας», έγραφε: «Έτσι, οι οργανώσεις της ΕΠΟΝ γράφανε στους τοίχους τα νέα από το μέτωπο, όπως ότι ο κόκκινος στρατός προχωρεί προς τα γερμανικά σύνορα για να κατατοπίσει τον κόσμο να μην τον ξεγελάει η χιτλερική προπαγάνδα. Εκεί κοντά, στην οδό Αγίου Μελετίου και Αχαρνών, είδε ζωγραφισμένο ένα τεράστιο ρολόι με τους δείκτες σταματημένους στο 12 παρα 5. Από κάτω έγραφε: «Η ώρα της λευτεριάς πλησιάζει. Όλοι στα άρματα». Όλες αυτές οι εξελίξεις βρήκαν την αστική τάξη με το βλέμμα στην επόμενη μέρα και στην Ελλάδα και διεθνώς, στην ανάγκη να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο, για να στεριώσουν την εξουσία τους ενάντια στον οργανωμένο λαό που είχε τους κομμουνιστές μπροστά και που είχε φτιάξει ήδη τις δικές του δομές για να διεκδικεί. Δεν άρχισε να εκφραστεί και η ένοπλη ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944, αλλά και επόμενα χρόνια και άλλες συγκρούσεις. Καμία εθνική ομοψυχία δεν μπορούσε και δεν μπορεί να υπάρξει ούτε και σε συνθήκες εμπεριαλιστικού πολέμου, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας κοινός στόχος, κανένα κοινό συμφέρον του λαού με τους εκμεταλλευτές του. Αυτό φάνηκε από την αρχή του πολέμου, όταν ένα μέρος του αστικού πολιτικού κόσμου επέλεξε την ανοιχτή συνεργασία με τους κατακτητές, ένα άλλο έφυγε μαζί με το παλάτι στο εξωτερικό, στο Κάιρο και το Λονδίνο, παίρνοντας μαζί του τις τεράστιες ποσότητες των κρατικών αποθεμάτων σε χρυσό, και ένα τρίτο, αυτό που ήταν συμμαχικό με τους Βρετανούς, ανέλαβε να διεξάγει αντικατοχικό αγώνα, συνεργάστηκε και στην πλειοψηφία με τους κατακτητές για να χτυπήσει έτσι το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ. Αυτός ο μαζικός λαϊκός αγώνας δεν κατόρθωσε να φτάσει στην τελική νίκη. Το ΚΚΕ, παρά την τεράστια προσφορά του, δεν ήταν επαρκώς στρατηγικά πολιτικά προετοιμασμένο να θέσει το ζήτημα της κατάκτησης της εργατικής εξουσίας, ενώ είχε ξεσπάσει επαναστατική κατάσταση και υπήρχαν και οι προϋποθέσεις του δόμου του σοσιαλισμού. Ενώ το 1945 υπογράφηκε η Συμφωνία της Βάρκησης για παράδοση των όπλων. Όμως το κόμμα μας δεν υποτάχθηκε και οργάνωσε τον τρίχρονο ένοπλο λαϊκό αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος το 1946 με το 1949. Ο ένδοξος τρίχρονος αυτός αγώνας εξέφρασε τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού ενάντια στα συμφέροντα των εκμεταλλευτών και των καταπιεστών και αποτελεί και την κορυφαία εκδήλωση της ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Η ΕΠΟΝ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Όπνης σε ένα σπίτι στην οδό Δουκίσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα, ενώ είχε προηγηθεί και ίδρυση των ΕΑΜ ένα χρόνο ακριβώς πιο πριν. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ΕΠΟΝ έγραψε χρυσές σελίδες ηρωισμού. Τα περισσότερα από 600.000 μέλη της έδρασαν με απαράμιλο ηρωισμό και αυτοθυσία στον αγώνα ενάντια στον κατακτητή. 8.000 επονίτες συγκρότησαν αυτοτελείς σχηματισμούς του ΕΛΑΣ, ενώ πολέμησαν συνολικά 32.000 επονίτες και επονίτησες μέσα από τις γραμμές του ΕΛΑΣ. Σε περισσότερες από 430 ανέρχονται και οι μάχες που συμμετείχαν οι στρατιωτικοί σχηματισμοί της ΕΠΟΝ, στις οποίες έδωσαν τη ζωή τους περίπου 1.300 επονίτες. Η πρώτη επονίτησα που εκτελέστηκε στη Θεσσαλονίκη στα 22 της χρόνια ήταν η Κούλα Ελευθεριάδη. Στο γράμμα που άφησε πριν την εκτέλεση έγραψε τα εξής στις υπόλοιπες συγκρατούμενές της: «Αγαπημένες μου, μην κλαίτε για το χαμό μου, δεν χάθηκα. Πότισα κι εγώ με το αίμα μου το δέντρο της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής ενότητας και της ελευθεριάς, των ιδανικών που μου έδωσαν τη μεγάλη τιμή να πεθάνω γι' αυτά. Εσύ, αγαπημένη μου αδερφούλα Έφη, στέργησε γερά τα πόδια σου στο έδαφος που πατάς, ακολούθησε το δρόμο που άνοιξαν χιλιάδες ήρωες.
Σου αφήνω το ρολόι μου για να με θυμάσαι για πάντα. Πολλά πολλά φιλιά, Κούλα. Ενώ κατά την εκτέλεσή της στο απόσπασμα, μαζί με τον Γρηγόρη Ελευθεριάδη, είπε στους στρατιώτες που τη σημάδευαν με το όπλο: «Είσαστε παιδιά του λαού και δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Κάντε ό,τι είστε υποχρεωμένοι να κάνετε. Εύχομαι το δικό μας αίμα να είναι το τελευταίο που χύνεται». Η δράση της ΕΠΟΝ αγκαλιάστηκε την πλειοψηφία της ελληνικής νεολαίας, από τα ετόπουλα που ήταν παιδιά και μαθητές από 8 έως 15 χρονών, που έδρασαν στο πλάι του Αλάσκα της ΕΠΟΝ, κατέβαιναν σε διαδηλώσεις, γίνονταν σύνδεσμοι, πηγαίναν έρχονταν με σημειώματα, συνόδευαν αγωνιστές. Παιδιά στην ηλικία, αλλά με ψυχή μαχητή, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Γερμανών και των Βασιλόγων Χαφιέδων και έδιναν πολύτιμες πληροφορίες στον Ελλάς. Μετέφεραν τρόφιμα και πυρομαχικά για τους αντάρτες, κράτησαν του φέκι στη μάχη, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν ως ενήλικοι, όμως δεν λύγησαν και πάντα ανυπομονούσαν να μεγαλώσουν και να μπουν στην ΕΠΟΝ. Μικρά παιδιά με τεράστιο θάρρος και αφοβία που έπαιρναν παράδειγμα από τους αγωνιστές αντάρτες της ΕΠΟΝ και του Ελλάς. Το Δεκέμβριο του 1944, στο χρονογράφημα του, ο Βάρναλης κλείνει με τούτα τα λόγια για τα ξεχωστά εκείνα ετόπουλα. Πόσοι μικροί ήρωες από αυτά τα παιδιά πληρώσανε με τη ζωή τους αυτή τους την εθνική υπηρεσία. Τιμή και ευγνωμοσύνη χρωστάμε όλοι μας στα παιδιά της ΕΠΟΝ. Και μαζί νιώθουμε τη βαριά υποχρέωση να καθαρίσουμε ό,τι σάπια αφήσανε στον τόπο οι δύο τετραετίες για να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη και ευτυχισμένη. Πρέπει οι αυριανοί Έλληνες να είναι από όλες τις απόψεις πιο χαρούμενοι από εμάς σε μια Ελλάδα ηθικά μεγάλη. Ενώ το Δεκέμβριο του 1944, ύστερα από μάχες, όταν οι Άγγλοι στρατιώτες έκαναν τον απολογισμό τους, υπόθηκε το εξής: «Ο πόλεμος αυτός ήταν για μας πολύ σκληρός. Δεν ξέραμε από πού να φυλαχτούμε. Μας πλησίαζαν παιδιά, γυρεύοντας τάχα φαΐ και μας πετούσαν χειροβομβίδες. Ήταν τα ετόπουλα». Ξεχωρίζει και η δράση του Ελλάς Σπουδαστών, που αργότερα μετανομάστηκε σε λόγος Λόρδος Μπάιρον. Ο Ελλάς Σπουδαστών δημιουργήθηκε από την ανάγκη της προστασίας των επωνήτικων ομάδων όταν έγραφαν συνθήματα στους τοίχους, όταν μοίραζαν προκηρύξεις ή όταν ξεσήκωναν το λαό με τα χωνιά τους. Ο οπλισμός του αρχικά ήταν υποτυπώδης, που όμως μετά την ιταλική συνθολόγηση κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά όπλα και να σχηματίσει ένα αξιόλογο μάχημο σώμα, όπου συμμετείχε και στις διάφορες μάχες που γίνονταν στις συνοικίες της Αθήνας. Ο λόγος σπουδαστών μετανομάστηκε σε λόγος Λόρδος Μπάιρον κατά τη διάρκεια της ένοπλης ταξικής αναμέτρησης με τους Άγγλους το Δεκέμβριο του 1944. Και δίνει μεγάλες μάχες με μεγάλες απώλειες σε περιοχές της Αθήνας, στα Εξάρχεια, στην Νάπολη, στον Γκίζι, με ξεχωριστή στιγμή της 27 Δεκέμβρη του 1944, όπου οι μπουρλοτιέριδες του σπουδαστικού λόγου ανατινάζουν μια πολυκατοικία γεμάτη με Εγγλέζους. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, όπου και αν γυρίσεις το βλέμμα σου, σίγουρα θα κρύβει μια ιστορία επωνητών. Σαν και εκείνη στις 28 Απρίλη του 1944, όπου οι 17χρονοι επωνήτες Δημήτρης Αυγέρης, Θάνος Κιοκμενίδης και Κώστας Φολτόπουλος μετέτρεψαν ένα χαμόσπιτο στον Ημιτό σε κάστρο. Ξημερώματα, ένα τάγμα Γερμανών κατακτητών και τάγματα ασφαλτών περικυκλώνουν το μικρό σπίτι στον Ημιτό, στον οποίο φυλάσσεται ο οπλισμός του Ελλάς της περιοχής. Οι κατακτητές δεν ήξεραν ούτε πόσοι, ούτε ποιοι το φύλαγαν. Θεωρούσαν όμως ότι ήταν ζήτημα λίγων λεπτών για να παραδοθούν όσοι βρίσκονταν μέσα. Κανείς τους δεν περίμενε αντίσταση. Οι Επωνίτες ξεκίνησαν μια λησαλέα μάχη ενάντια στις γερμανικές δυνάμεις, μην αφήνοντας κανένα να προσεγγίσει ούτε την είσοδο του μικρού σπιτιού. Η μάχη αυτή κράτησε μέχρι το απόγευμα. Όταν ο Κώστας Φολτόπουλος έπεσε από ρηπή ενός πολυβόλου, το σπίτι άρχισε να τυλίγεται στις φλόγες. Ο Θάνος Κιοκμενίδης σκοτώνεται. Ο Δημήτρης Αυγέρης μένει μόνος και υπερασπίζεται το σπίτι ανυποχώρητα για ώρες. Χρειάστηκε να ρίξουν καπνογόνο οι Γερμανοί για να τον αναγκάσουν να βγει και να τον σκοτώσουν. Όταν τελείωσε η μάχη, οι Γερμανοί εισβάλλοντας στη μικρή αποθήκη για να μαζέψουν τα πτώματα των ιτημένων ανταρτών, αντί να δούνε δεκάδες άντρες, όπως περίμεναν, είδαν μονάχα άλλα δύο νεκρά σώματα παιδιών. Την επόμενη νύχτα, ένα σύντροφος των τριών ηρώων έγραψε κλεφτά: «Διαβάτη που περνάς από το σπίτι των τριών ηρώων του Ημιτού, γονάτισε, σφίξε την γροθιά σου και ορική σου εκδίκηση». Λόγια που συμπίκνωναν τη λαϊκή παρακαταθήκη που άφησαν πίσω τους. Αυτό ήταν ο ηρωισμός των επωνητών και των επωνητισών που άφησε ιστορία, δημιούργησε ένα αντάξιο θρύλο που φτάνει ως και τις μέρες μας. Ενιαία με το κύριο μέτωπο, ενιαία με την ένοπλη πάλη για την απελευθέρωση, η ΕΠΟΝ δρούσε για το σύνολο της ζωής της νεολαίας. Οργάνωσε την πάλη της νεολαίας στο πλευρό του λαού, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, στις γειτονιές. Στην περιοχή μας ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ η Οργάνωση Ελευθερίας του 15 του 1941, η οποία πέντε μέρες αργότερα με το στρατιωτικό σκέλος που διέθεται με υπεύθυνο το Σίμω Κερασίδη, πραγματοποίησε μια από τις πρώτες αντιστασιακές πράξεις της, κάνοντας σαμποτάζ στο αμαξοστάσιο οχημάτων του Γερμανικού στρατού
στο Χαρμάχι, που είναι το σημερινό Κορδελιό, καταστρέφοντας τις μηχανές των αυτοκινήτων. Στις 16 Απριλίου του 1943, σε συντονισμό με αντίστοιχες οργανώσεις στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα, γίνεται στη Θεσσαλονίκη μεγάλη διαδήλωση κατά της πολιτικής επιστράτευσης. Κίνηση που αφορούσε την προσπάθεια της γερμανικής διοίκησης κατοχής στην Ελλάδα να στείλει Έλληνες στρατιώτες να πολεμήσουν στο γερμανικό στρατό, τον Ναζί, στο ανατολικό μέτωπο, ενάντια στο σοβιετικό λαό. Προηγήθηκαν και ακολούθησαν μεγάλες κινητοποιήσεις για το ίδιο θέμα. Από τις 15 Φλεβάρι, η παράνομη εφημερίδα του ΕΑΜ, η Ελευθερία, καλούσε τον λαό σε αντίσταση στην επιστράτευση και στις 25 Μάρτη προέτρεπε τους άντρες να βγουν στο βουνό στις γραμμές του ΕΛΑΣ. Η 16η Απρίλη ήταν μέρα γενικής απεργίας για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. 2.000 φοιτητές συγκεντρώθηκαν στη φοιτητική λέσχη και κινήθηκαν προς το κέντρο. Συγκεντρώθηκαν στη γενική διοίκηση πάνω από 15.000 εργάτες, υπάλληλοι και άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, σπάζοντας τον κλειό της Γεστάπου. Στις 10 Ιούλιο του 1943 γίνονται μεγάλες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέρα γενικής απεργίας εναντίον της παράδοσης της κεντρικής Μακεδονίας στους Βουλγάρους και εκεί πρωτοστατούν το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Στις 10 Ιούνιου γίνεται επίθεση μελών της Όπλα και της ΕΠΟΝ στον ΤΕΚΕ, κοντά στην Κόκκινη Βρύση, στην οδός Ακροπόλεως, πίσω από την Πορτάρα, όπου συχνάζουν χαφιέδες και δοσύλλογοι. Στις 15 του Οκτώβριου του 1944 κατέβηκαν σε διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη 150 παιδάκια από το συνοικισμό της Τούμπας και 350 από το κέντρο της πόλης. Μπροστά στα γραφεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού χτυπούσαν τα πιάτα τους φωνάζοντας «Θέλουμε συσίτιο, συσίτιο με λάδι, να σταματήσουν οι κλεψιές». Έπειτα από 8 μέρες, επειδή αργούσε η τήρηση των υποσχέσεων, πάνω από 5.000 αετόπουλα πραγματοποίησαν νέα διαδήλωση, ζητώντας λάδι, ψωμί και παπούτσια. Τα αιτήματά τους ικανοποιήθηκαν και μαζί η ιατρική άμεση βοήθεια στα άρρωστα παιδιά. Οι νέοι επονίτες έδιναν καθημερινά έναν ακόμα αγώνα. Αυτόν για την κατάκτηση της γνώσης, το χτύπημα των αλφαβητισμού, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων μαχητών. Η διαπαιδαγωγική και μορφωτική δράση της ΕΠΟΝ ήταν το πρώτο της καθήκον, ακόμα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες και σύνθετες συνθήκες της κατοχής. Το σύνθημά τους έμεινε στην ιστορία και μας εμπνέει ακόμα και σήμερα. Πολεμάμε και τραγουδάμε, έλεγαν. Πολεμάμε και μαθαίνουμε. Η ΕΠΟΝ άνοιξε και λειτουργήσε σχολεία που οι κατακτητές είχαν μετατρέψει σε στρατώνες, σε αθούρια, ακόμη και σε φυλακές. Ιδιαίτερα στις απελευθερωμένες περιοχές στην ελεύθερη Ελλάδα, τα περισσότερα σχολεία άνοιξαν και σε πολλές περιπτώσεις δάσκαλοι ήταν επονίτες. Γράφτηκαν ακόμη και σχολικά βιβλία που τυπώθηκαν σε 100.000 αντίτυπα και μοιράστηκαν σε όλους τους μαθητές της ελεύθερης Ελλάδας. Ήταν η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που μοιράστηκαν δωρεάν βιβλία σε μαθητές. Η εκδοτική δραστηριότητα της ΕΠΟΝ ήταν και μεγάλη. Με τη νέα γενιά, το δημοσιογραφικό όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ να φτάσει σε κυκλοφορία τις 45.000 φύλλα, γεγονός πρωτοφανές για τον περιοδικό τύπο της χώρας, αλλά και πρωτότυπη τόσο στη μορφή ήταν η έκδοση, όσο και στους δεκάδες τρόπους που ανακάλυπταν οι επονίτες και τα αιτόπουλα για να γεμίσουν τις γειτονιές μετρικά και ανακοινώσεις, εφημερίδες και άλλα υλικά. Η πολιτιστική δραστηριότητα ήταν ανεπανάληπτη και δεν ήταν απλά ένα μέσο ψυχαγωγίας ή διασκέδασης. Ήταν καθοριστικό στοιχείο διαμόρφωσης της προσωπικότητας των νέων επονητών, της διαπαιδαγώγησής τους με τα πιο όμορφα ιδανικά και αξίες. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες θέατρα σε όλη την Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά τα νιάτα και ο λαός, ιδιαίτερα της Υπαίθρου, ένιωσαν τη χαρά της τέχνης. Εκατοντάδες χοροδίες συνέων, θεατρικοί όμιλοι, πολιτισμικοί σύλλογοι και συνεργεία δούλευαν στο πιο ξεκομμένο από τη ζωή και τον πολιτισμό ερινό χορδιδάκι για να εμψυχώσουν, να ανακουφίσουν και να δώσουν χαρά και κέφι στο βασανισμένο λαό και τα νιάτα που πολεμούσαν για τη λευτεριά. Δόθηκε μεγάλη προσοχή στην ενίσχυση της ανάπτυξης του αθλητισμού. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες αθλητικές ομάδες σε όλη τη χώρα. Ζωντάνεψε ο κλασικός αθλητισμός. Αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα σε σωστές βάσεις, της υγιούς άμυλας. Σταθερά αλλά και με ειδική καμπάνια, όταν χρειάστηκε, έδινε τη μάχη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και την άρκωση του μυαλού και τη σκέψη της νεολαίας, όπως είδαμε και στο βίντεο. Ο επονίτης και οι επονίτης έρχονται στο βλέμμα στραμμένο σε ένα καλύτερο αύριο, πάλευαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ζώντας όμως ολόκληρα την ομορφιά των υποχώρων του αγώνα και της ανυπότακτης ζωής. Τα έδιναν όλα στην αντάρτικη δράση, στη διαφώτιση και την ενημέρωση, στην ανύψωση του ηθικού του λαού και ταυτόχρονα τα τραγουδούσαν, συνέθεταν, δημιουργούσαν, μορφώνονταν, αθλούνταν, πήγαιναν εκδρομές, ζούσαν πολύμορφα, είχαν τις νεανικές τους ανησυχίες. Όλη η δράση της ΕΠΟΝ μας διδάσκει ότι ο αγώνας για τα δικαιώματα της νεολαίας, ο αγώνας σε όλες τις φάσεις
Για την κατάρρευση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο απαιτεί πλήθος μορφών, δράσεων, που μαζί με τη μαχητική στάση και την κατάκτηση της γνώσης μπορεί να γεννά με ευρηματικό τρόπο νέους δρόμους επικοινωνίας και κοινής δράσης με την πλειοψηφία των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Η ΓΝΕ λοιπόν είναι περήφανη για αυτές τις ρίζες της. Κάποιοι μπορεί, μάλλον θα έπρεπε να ντρέπονται για το που κρατάει σκούφια τους, ιδιαίτερα τα μαντρόσκυλα του συστήματος, οι χρυσαυγίτες, οι απόγονοι των τάγματα ασφαλτών, των γερμανοτσολιάδων, των ομάδων Χ που τότε ορκίστηκαν πίσω στο Χίτλερ. Οι απόγονοι όσοι συμμετείχαν με ζήλο σε όλες τις ηρωδίες κατά του άμαχου λαού, σε μαζικές σφαγές, σε βιασμούς και στο πλιάτσικο. Όσων ήταν χαφιέδες στις γειτονιές, φορούσαν κουκούλες και κατέβηκαν τους αγωνιστές. Τα μέλη της ΕΠΟΝ παρόλα αυτά κράτησαν παρά τα βάσανα της διώξης ψηλά τη σημαία του αγώνα, τη σημαία που ποτίστηκε με αίμα και γι' αυτό είναι και κατακόκκινη και δεν μπορεί να ξεβάψει. Αυτή τη σημαία την κρατάμε σήμερα περήφανα στα χέρια του νέου κομμουνιστές, βαθίζοντας μαχητικά και με σιγουριά για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, της ζωής με δικαιώματα, της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών του νέου κόσμου του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Αυτή τη σημαία όμως θέλουν να την εκμεταλλευτούν και άλλοι, και άλλα κόμματα. Παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να αξιοποιήσει τον ειρικό αγώνα του ΑΜ και του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ σαν πλυντήριο για να ξεπλύνει τη βάρβαρη αντιλαϊκή του στάση, για να ξεπλύνει τις υποκλίσεις στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εχθρούς του λαού, τη στρατηγική του σύμπλεξη με τη Νέα Δημοκρατία που σε όλα αυτά συμφωνούν, που τα στελέχη του πριν καιρό χειροκροτούσαν τους Αζόφ μέσα στη Βουλή, τους φασίστες δηλαδή της Ουκρανίας, που αναπαράγουν την ανιστόρητη και επικίνδυνη θεωρία των δύο άκρων, καθυστέρησαν για χρόνια τη δίκη της Χρυσής Αυγής και πολλά άλλα παραδείγματα μπορούμε να βρούμε να πούμε. Και από την άλλη μπάντα και η Νέα Δημοκρατία, που κλείνει τα μάτια σε όλα όσα συμβαίνουν, που μόλις προχθές η Υφυπουργός Μετανάστευση και Ασύλου Βούλτεψη είπε το κουκουέ, ότι το κουκουέ χρησιμοποίησε τις γυναίκες αντάρτες στην πράξη για να πλέκουν κάλτσες. Την πληροφορούμε λοιπόν για το τι πραγματικά ισχύει, ώστε να μην καταφεύγει σε πράγματα με βάση τη φαντασία της. Τη δεκαετία του 40 και του 49, οι γυναίκες πολέμησαν με τόπο στο χέρι δίπλα στον αντάρτη μαχητή του ΑΜ και του ΕΛΑΣ, ενάντια στους φασίστες κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Στα μαύρα χρόνια της κατοχής, οι γυναίκες των εργατικών και λαϊκών οικογενειών βγαίνουν στο προσκήνιο του αγώνα με την ιδιαίτερη πρωτοπόρα δουλειά του κουκουέ. Θεωρώντας πως δεν μπορεί να αναπτυχθεί απελευθερωτικό κίνημα χωρίς τη μαζική συμμετοχή των γυναικών, το κουκουέ αναπτύσσει ιδιαίτερη δουλειά στις γυναίκες, καταφέροντας να εξουδετερώσει την τότε κοινωνική αντίληψη για την αντικειμενικά υποδιέστερη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και το διαχωρισμό του εργατικού λαϊκού αγώνα σε γυναικείο και αντρικό. Ο αγώνας αντρών και γυναικών του λαού γίνεται λοιπόν ενιαίος και όπως οι άντρες, έτσι και οι γυναίκες συνδέονται και έγραψαν έντοξες σελίδες της ιστορίας μας. Σε αντιδιαστολή με τα σημερινά κόμματα που φαντάζονται τη γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών ή που συμφωνούν με το να την ξεζουμίζουν τα αφεντικά σε ωράρια λάστιχο, το κουκουέ παλεύει και πάλεψε από την ίδρυσή του για την πραγματική χειραφέτηση και ισοτιμία της γυναίκας. Σύντροφοι και φίλοι, στην ιδρυτική σύσκεψη της ΕΠΟΝ αποφασίστηκε η αυτοδιάλυση όλων των οργανώσεων που συμμετείχαν σε αυτή. Έτσι, η ίδρυση της ΕΠΟΝ συνδέθηκε με την αρνητική απόφαση αυτοδιάλυσης της ΟΚΝΕ, η οποία σταμάτησε την αυτοτελή της δράση μετά από 21 χρόνια ηρωικής πορείας. Τα μέλη της συνέχισαν να γράφουν λαμπρές σελίδες στην ιστορία της ταξικής πάλης της χώρας μας, μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ, αποτελώντας την καρδιά των μεγάλων μαχών που έδωσαν οι χιλιάδες ΕΠΟΝΙΤΕΣ. Το γεγονός ότι η ΕΠΟΝ εξελίχθηκε στη μαζικότερη νεολαϊστική οργάνωση που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει μόνο με την απέχθεια που ένιωθε η συντριπτική πλειοψηφία των νέων για τον κατακτητή, ούτε μόνο με τη μεγάλη ελπίδα και ανάταση που έφεραν οι νίκες του κόκκινου στρατού ενάντια στην ναζιστική πολεμική μηχανή. Μαζί με αυτούς τους δύο καθοριστικούς παράγοντες ήταν ακόμη και ένας εξίσου σημαντικός. Ήταν η πρωτοπόρα δράση των μελών και στελεχών της ΟΚΝΕ. Τη μαγιά, τα φύτρα της ΕΠΟΝ θα τα βρούμε στα ξερονήσια και τις φυλακές της δικτατορίας του Μεταξά, όπου ήταν κλεισμένα μέλη και στελέχη της ΟΚΝΕ. Αυτοί, μετά από την απόδρασή τους, δημιούργησαν και πάλι τους οργανωτικούς πυρήνες στα εργοστάσια, στα πανεπιστήμια και στις γειτονιές. Από το φθινόπωρο του 1941, που ανασυγκροτήθηκε η ΟΚΝΕ, οι νέοι κομμουνιστές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση της μαθητικής και της φοιτητικής νεολαίας, με την ίδρυση των ΕΑΜ Νέων το Φλεβάρι του 1942, ιδρύεται Επιτροπή Μαθητών από ΟΚΝΙΤΕΣ και άλλους μαθητές, φτιάχνοντας μαθητικές επιτροπές στα σχολεία και μια συντονιστική παμαθητική επιτροπή. Στις 25 Μάρτου του 1942, 100 μαθητές διαδηλώνουν στην Αθήνα. Είναι η πρώτη μαθητική κινητοποίηση. Η ΟΚΝΕ μέσα σε ένα χρόνο απλώνεται για τα καλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις συνοικίες και στα εργοστάσια. Αξιοποιεί την πύρα από τη δράση σε μορφωτικούς, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Ρίχνεται ορμητικά στην πάλη για τα δικαιώματα της νεολαίας.
Η προσφορά της Όχνα φαίνεται και από το γεγονός ότι ως λενινιστικό σχολείο συνέβαλε ώστε να αναδειχθούν ένδοξες μορφές του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας, που τέθηκαν επικεφαλής και του αγώνα ενάντια στους κατακτητές από διάφορα πόστα. Από τις γραμμές της Όχνα πέρασαν ο Νίκος Ζαχαριάδης, μετέπειτα Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο αρχικαπετάνιος του Ελλάς Άρης Βελουχιώτης, η ηρωίδα Ηλέκτρα Αποστόλου που δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο το 1944, ο Ναπολέον Σουκατζίδης, ένας από τους 200 εκτελεσμένους, ο τελευταίος για την ακρίβεια, της Κεσαριανής και εκατοντάδες άλλοι. Από αυτά βγαίνει το σημαντικό συμπέρασμα ότι η δράση μιας επαναστατικής οργάνωσης νεολαίας που να διαπαιδαγωγεί την νεολαία με τα ιδανικά και τις αξίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, της ταξικής πάλης, το στόχο του σοσιαλισμού κομμουνισμού, ήταν αναντικατάστατη για την οργάνωση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, για την οργάνωση της πάλης για τα δικαιώματα και τις ανάγκες της νεολαίας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό φυσικά δεν αναιρεί την ηρωική δράση της ΕΠΟΝ μέχρι τη διάλυσή της το 1958, καθώς και μια σειρά ακόμα οργανώσεις που έπαιξαν το δικό του σημαντικό ρόλο στους αγώνες της νεολαίας στις δεκαετίες του 50 και του 60 σε διαφορετικές συνθήκες. Η πρώτη φορά μετά την αυτοδιάλυση της Όχνου που ιδρυόταν οργάνωση με μαρξιστικά-λενινιστικά χαρακτηριστικά με σκοπό να κερδιθεί η νεολαία στον αγώνα για την κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση ήταν με την ίδρυση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, της ΚΝΕ, μετά από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 1968. Η είδηση ίδρυσης οργάνωσης νεολαίας του ΚΚΕ έδωσε πνοή και κουράγιο σε όλο το λαό, ιδιαίτερα στους κομμουνιστές και τους αγωνιστές που βρίσκονταν στις φυλακές και τις εξορίες. Συνέβαλε στην ανάπτυξη του αντιδικτορικού αγώνα, στο ανέβασμα της συμμετοχής της νεολαίας στον προσανατολισμό αυτού του αγώνα. Από τα σκοτάδια της παρανομίας, όταν ιδρύθηκε η οργάνωσή μας, δέχτηκε πλατιά με μάζες νέων μαθητών, εργατών, φοιτητών. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της συγκρότησης και λειτουργίας παράνομων οργανώσεων. Έτσι σιγά σιγά, κοπιαστικά και κάτω από τη μύτη του αστικού κράτους, η ΚΝΕ ανδρώθηκε. Αποκαταστάθηκε αυτό που είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή η ανάγκη να υπάρχει οργάνωση νεολαίας του κόμματος που καθοδηγείται ολόκληρα από το ΚΚΕ και παλεύει για την επαναστατική ανατροπή. Η συμβολή της οργάνωσής μας στην ανάπτυξη των αγώνων, των νέων από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα ήταν και θα είναι καθοριστική. Για να φουντώνουμε διεκδικήσεις όπου ζει η νέα γενιά, να οργανώνεται η μάχη για τη ζωή που μας στερούν, για το ριζοσπαστικό προσανατολισμό, τη σύνδεση με το ταξικό, εργατικό και ευρύτερα το λαϊκό κίνημα. Για να συνδέονται με ένα νήμα με τους αγώνες των προηγούμενων γενιών, να ετοιμάζουν ακόμα πιο δυνατούς, πιο μαζικούς αγώνες για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τον πραγματικό αντίπαλο, για την νίκη της εργατικής τάξης και την ανατροπή του καπιταλισμού. Η δουλειά στις πιο νέες ηλικίες, πριν βγουν στην παραγωγή, αποκλειστικά στους χώρους εκπαίδευσης, στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα σχολεία, είναι κρίσιμη για τη δουλειά στην εργατική τάξη, στη νέα βάρκα της εργατικής τάξης. Αυτή η ευθύνη βαραίνει και όλα τα μέλη της ΚΝΕ, ατομικά και συλλογικά, για να βάλουμε όλο το λιθαράκι που μας αναλογεί στην επίτευξη των μεγάλων στόχων που έχουμε αποφασίσει. Εμπνεόμαστε λοιπόν από τους αγώνες της Όχνα, της ΕΠΟΝ, από τους μαθητές, τους φοιτητές που έπεσαν στον αγώνα για τα πιο υψηλά ιδανικά. Ήρωας και επαναστάτης εκείνες τις δεκαετίες ήταν εκείνος που μπροστά στην τυρομοκρατία των όπλων των Γερμανών, μπροστά στις κουκούλες των Χαφιέδων, μπροστά στην πείνα, αυτός οργάνωνε την αντίσταση του λαού, πρωτοστατούσε στη διεκδίκηση, πάλευε για την αλλαγή της κοινωνίας. Σήμερα αγωνιστής και ήρωας είναι όποιος δεν συμβιβάζεται με το άδικο, όποιος νιώθει οργή βλέποντας αυτό μικρά παιδιά και άμαχο πληθυσμό να σκοτώνεται στην Παλαιστίνη από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, όποιος αντιδρά μπροστά στην αποστολή ελληνικής φρεγάτης στην Ερυθρά Θάλασσα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού κεφαλαίου και όχι του ελληνικού λαού, όποιος παλεύει για να μην γίνουν άλλα τέμπη γιατί τα κέρδη κάποιων λίγων μπαίνουν πάντα πάνω από τη ζωή του λαού στον καπιταλισμό. Επαναστάτης είναι αυτός που ξέρει ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και ρίχνεται στη μάχη για την αλλαγή της κοινωνίας. Είναι αυτός που δεν κάνει πίσω στη φράση «Είσαι μικρός για αυτά» που συχνά πολύ ακούτε από καθηγητές σας, π.χ. μπροστά στις μεγάλες κινητοποίησεις για τα ΤΕΜΠΗ, για το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά παλεύει για να μην γίνει αδικία νόμος. Γιατί αν κάτι μπορεί να μας μείνει από τη σημερινή εκδήλωση και από την ιστορία της ΕΠΟΝ, είναι ότι και ο πιο ισχυρός φαινομενικά εχθρός δεν είναι ανίκητος μπροστά στον ήρωα και αποφασισμένο λαό, όπως και το ότι ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή δεν έχει ηλικία, αλλά αυτό που υπερτερεί είναι η πίστη στα ιδανικά της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Φίλοι και φίλες, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, η νεολαία του είναι εδώ, παραμένουν εδώ και σε έχουν προσπαθήσει με χιλιάδες τρόπους σε όλη την εκατοστάχρονη και παραπάνω πλέον πορεία του να το ξεγράψουν. Είμαστε εδώ παραλαμβάνοντας τη σκητάλη ενός ολόκληρου αιώνα αγώνων και θυσιών του κόμματός μας, πιο έτοιμοι και πιο ικανοί να ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν για τους κομμουνιστές.
Όπως έγραφε και ο Αραβάνης Ρεντής στην ιστορία που αναφέραμε και πριν για το ρολόι που έδειχνε 12 παρα 5 για να δείξει ότι η ώρα της ελευθερίας πλησιάζει, κάθε συγγραφέας ξέρει πως στο τέλος του βιβλίου του πρέπει να γράψει επίλογος. Εγώ αντί γι' αυτό έβαλα εκείνο το 12 ακριβώς. Γιατί η ιστορία δεν είχε επίλογο. Ή όχι. Είχε ένα επίλογο που δεν τέριαζε καθόλου με τον αγώνα των παιδιών και των γονιών τους. Κάποιοι σκίσανε, καταστρέψανε τα ρολόγια με το 12 ακριβώς. Κάποιοι κάνανε ήρωες τους Γερμανοτσολιάδες και ονόμασαν τους αγωνιστές αλήτες. Νομίζανε πως σκίζοντας τα ρολόγια θα μπορούσαν να σταματήσουν το χρόνο. Παρακαλώ, γράψτε εσείς αναγνώστες μου και φίλοι μου τον επίλογο. Κι εγώ μαζί σας. Ζήτω τα 81 χρόνια της ΕΠΟΝ, ζήτω τα 100 επιπλέον ηρωικά χρόνια του ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.